thank you Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για όλα, αλλά ιδιαίτερο σήμερα μια φορά ακόμη τον ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, που είναι θεόπνευστος και αψευδής, να σχολιάζουμε όλα τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία εσείς μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση η οποία αναγράφεται τώρα στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επισημάνουμε ότι ποτέ δεν θεωρήσαμε ούτε θεωρούμε και πιστεύω και στο μέλλον ποτέ δεν θα θεωρήσουμε τον εαυτό μας αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών. Ούτε ακόμη υποστηρίζουμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο το οποίο θεωρούμε είναι ότι είμαστε μαθητές, μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με εσά και σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα θα αρχίσουμε με ένα ζήτημα, με μια ερώτηση που ο Αντώνης από την Αθήνα μας στέλνει. Ψαλμός τα θήτα 6. Ψαλμός τα θήτα 6. Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Τι σημαίνει αυτό. Πότε ένας άνθρωπος περπατάει εν φαντασία και πότε ένας άνθρωπος δεν περπατάει εν φαντασία. Ναι αγαπητέ Αντώνη είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ερώτημα αυτό το οποίο μας θέτεις γιατί η αλήθεια είναι ότι ε, αναφέρεται πάρα πολύ συχνά και ιδίως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και αργότερα στην Αρχαία Εκκλησία ότι ένα από τα πάρα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι να περπατάει εμφαντασία. Τι σημαίνει αυτό. Να περπατάει δηλαδή χωρίς να ξέρει με τα βεβαιότητος ότι ο δρόμος στον οποίον έχει ακολουθήσει είναι αυτός που πρέπει, είναι ο σωστός. Δηλαδή να περπατάει με τη δική του άποψη, με τη δική του γνώμη και ακόμη περισσότερο με τις επιθυμίες της καρδιάς του. Εδώ αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Ιάκωβος και να το διαβάσουμε στην επιστολή του στην, στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 13 Δέλτα 13 Έλθετε τώρα οι λέγοντες σήμερον ή αύριον θέλουμε να υπάγει σε εκείνη την πόλη και θέλουμε να κάνει εκεί έναν χρόνο και θέλουμε να εμπορευθεί και κερδίσει Ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον διότι ποια είναι η ζωή σας είναι το οντιατμός ώστις το οντιατμος ωστε φαινεται προς ο και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγεται, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλομεν κάνει τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας, πάσα τι αυτή καύχηση είναι κακή. Αυτό λοιπόν είναι το περπάτημα εν φαντασία, όταν καθώς ο άνθρωπος δεν γνωρίζει το μέλλον της αύριο, τι θα συμβεί αύριο, δεν γνωρίζει ακόμη πώς θα εξελιχθεί η ζωή του, Παρ' όλα αυτά όμως φαντάζεται ότι όλα θα πάνε καλά, γι' αυτό σχεδιάζει και μάλιστα με βάση τις επιθυμίες της του, δηλαδή τι του αρέσει, τις επιθυμίες της καρδιάς του, δηλαδή το τι θέλει, αλλά ακόμη και με βάση το τι κρίνει, το τι λογαριάζει ότι είναι καλό και ωφέλιμο με αποτέλεσμα, επειδή ο άνθρωπος, όπως λέει η Γραφή, δεν εξεύρει τον τρόπο και τον χρόνο, δηλαδή το πώς, τον τρόπο και τον χρόνο, πότε, γι' αυτό και να το διαβάσω μάλιστα από μέσα, το αναφέρει ο Εκκλησιαστής, είναι στο κεφάλαιο 8 και στο εδάφιο 6. Παντή πράγματι είναι καιρός και τρόπος. Ο θενιαθλιώτης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτών. Διότι δεν γνωρίζει τι θέλει συμβεί, επειδή τι δύναται να απαγγείλει προς αυτόν πώς θέλει ακολουθήσει. Αυτό είναι το περπάτημα της φαντασίας του ανθρώπου. Ότι φαντάζεται, σκέπτεται, υπολογίζει, μετράει, εξετάζει τι του αρέσει, τι θέλει και ξεκινάει την πορεία της ζωής του. Το αποτέλεσμα είναι ότι πάντοτε τα πράγματα έρχονται τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία έχει φανταστεί. Ακόμη στις παροιμίες λέει ο Λόγος του Θεού μη καυχάστε εις την αύριο ημέρα διότι δεν εξεύρεις τι θέλει γεννήσει η μέρα. Σκέφτεσαι λοιπόν αύριο και καυχάσε αύριο θα γίνει αυτό το ξέρω. Δεν ξέρεις και επίσης τα αγαθά λέει η γραφή του πλουσίου είναι για αυτόν ο χειράπολης και φαντάζεται αυτά ως υψηλό τείχος. Δεν είναι μόνο ότι φαντάζεται πράγματα που θα του βγούνε στο καλό αλλά φαντάζεται ότι έχοντας κάποια πράγματα είναι πολύ ισχυρός, είναι ασφαλής. Τα οποία όμως αυτά αποδεικνύονται ότι είναι εσφαλμένα εντελώς. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει με φαντασία δηλαδή κατά την επιθυμία της καρδιάς του, κατά το τι του αρέσει, πώς σχεδιάζει και τέλος όταν ελπίζει και στηρίζεται είτε σε ισχυρούς ανθρώπους, είτε σε διάφορες καταστάσεις, είτε ακόμη και σε αγαθά, σε υλικά αγαθά. Με έκπληξη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε σε αδιέξοδο. Ο άνθρωπος λοιπόν που περπατάει εν φαντασία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό είναι και αυτό που συνέβη στον Απόστολο Παύλο και θέλω να το διαβάσω, είναι στην επιστολή προς Θεσσαλονική στην πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο. Αλλά εμείς αδελφοί, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, μάλλον γράφει στους Θεσσαλονικείς, ορφανισθέντες αθυμών προς λίγων καιρών προσωπικός ουχή κατά την καρδία σας χάσαμε έχουμε καιρό να σας δούμε αισθανόμαστε ορφανοί από την απουσία σας καθώς δεν σας βλέπουμε και μάλιστα ορφανιστέντες προσωπικός όχι από την καρδιά μας μέσα στην καρδιά μας δεν σας βγάλαμε από την καρδιά μας αλλά προσωπικός δηλαδή δεν σας βλέπουμε εσπουδάσαμε περισσότερον με τα πολλής επιθυμίας να είδαμε το πρόσωπό σας. Γι' αυτό προσπαθήσαμε με μεγάλη επιθυμία να δούμε το πρόσωπό σας. Δια τούτο και θελήσαμε να έρθουμε προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος και άπαξ και δεις. Σας επιθυμήσαμε πολύ γι' αυτό και θελήσαμε να έρθουμε προς εσάς. Και μια φορά και δυο φορές. Το αποτέλεσμα όμως και εμπόδισεν ημάς ο σατανάς. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει με βάση την επιθυμία της καρδιάς του, με βάση τη θέλησή του, τη σκέψη του, τις απόψεις του, τότε περπατάει εν φαντασία γιατί δεν ξέρει τι θα του συμβεί. Ένα ωραίο επίσης χαρακτηριστικό είναι στην, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο ΙΒ στο στο Β κεφάλαιο, στο 12 κεφάλαιο όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει μία παραβολή κάποιου ανθρώπου πλουσίου που ευτύχησαν τα χωράφια του και διελογίζονται εν εαυτό λέγον τι να κάνω γιατί δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Σκεφτόταν λοιπόν τι να κάνει γιατί δεν ήξερε που να συνάξει τους καρπούς του καθώς ευτύχησαν και καρποφόρησαν πολύ τα χωράφια του. Και ακούστε τι είπε εν τη φαντασία του. Και είπε τούτο εν τη φαντασία του. Τούτο θέλω κάνει. Θα χαλάσω τις αποθήκες μου, θα οικογονδομήσω μεγαλύτερες, θα συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και τότε θα πω προς την ψυχή μου. Ψυχή έχεις πολλά αγαθά, ένα ποτεταμιευμένα διέτη πολλά. Αναπάβω λοιπόν φάγε πίε και εφραίνω. Αυτό σκέφτηκε, αυτό φαντάστηκε Και αυτό έπραξε και τα κατάφερε Έκ, Γκρέμισε τις αποδίκες του Στην παραβολή που λέγει ο Χριστός Έκτισε πιο μεγάλες Και όταν τελείωσε είπε τώρα ψυχή μου Αναπάβου φάγε πίε και εφραίνου Γιατί έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια Για πολλά χρόνια Φαντάστηκε λοιπόν το μέλλον του Και το προγραμμάτισε και το σχεδίασε με τη φαντασία του. Φαντάστηκε ένα μέλλον μακρύ, πολλά χρόνια, με πλούσια ζωή και με πάρα πολλά αγαθά. Οπότε θα τρώγει, θα πίνει και θα αναπαύεται. Όμως, το ίδιο βράδυ είπε ο Θεός προς Αυτόν, Άφρον, αυτή τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσε να ποσού. σου όσα δε ετοίμασας, τι νοστέλους συνείστε, αυτά που ετοίμασες με τη φαντασία σου, με τη σκέψη σου, με τα δικά σου προγράμματα, ποιανού θα είναι. Εσύ έλεγες ότι έχεις πολλά για χρόνια, πολλά. Όμως η ζωή σου τελειώνει σήμερα, αυτή τη νύχτα. Και το αποτέλεσμα του περπατήματος του ανθρώπου εν φαντασία, είναι να πέσει στα χέρια του εχθρού Όπως ο πλούσιος αυτός νέος στην παρα... Ο πλούσιος αυτός άνθρωπος στην παραβολή Όταν τελειώσε όλο του το έργο Το οποίο έπραξε εν φαντασία Τότε Την ψυχή του την απέτησαν τα δαιμόνια Εκείνη τη νύχτα και ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο Αλλά και ο Παύλος ακόμη Και οι συνεργάτες του με μεγάλη επιθυμία προσπάθησαν και θέλησαν να πάνε να συναντήσουν και να δούνε προσωπικώς, δεν είναι αμαρτία, προσωπικώς τους αδελφούς του στη Θεσσαλονίκη. Το θέλησαν με μεγάλη επιθυμία, αλλά ο, ο διάβολος βρίσκε, βρήκε την ευκαιρία και τους εμπόδισε. Δίνουμε τόπο στο διάβολο. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει με φαντασία, δηλαδή ο άνθρωπος που σχεδιάζει, προγραμματίζει για το μέλλον του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το Θεό. Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι δεν γνωρίζει ούτε τον καιρό, ούτε τον τρόπο. Δεν γνωρίζει το αύριο. Δεν γνωρίζει τίποτα. Είναι πεπερασμένος ο άνθρωπος. και αν και ξέρει ότι δεν γνωρίζει, δεν λογαριάζει αυτόν στου οποίου τα χέρια είναι το αύριο και ιδιαίτερα γνωρίζει τα πάντα. Ποια είναι η λύση τώρα του προβλήματος αυτού του πολύ σοβαρού του να περπατάει ο άνθρωπος με φαντασία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Με άσκημες συνέπειες. Ας πάμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού μας, το περιγράφει, μας περιγράφει τη λύση του προβλήματος. Λέγει λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους «Μη με ρημνάτε περιμηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της διήσεως». Μη σκέφτεστε, μη μεριμνάτε, μη μερι αγωνιάτε για το αύριο. Τι θα φάμε, τι θα ενδυθούμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε, πώς θα εμπορευθούμε. Και μην κάνετε σχέδια, όπως είπε και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, όπως γράφει και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, πάρα πολύ καλά. Μη λέτε σήμερον ή αύριον θα πάμε εις αυτήν την πόλη και θα κάνουμε εκεί ένα χρόνο και θα εμπορευθούμε και θα, εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε πολλά. Μη μεριμνάτε, μη σχεδιάζετε. Μην αποφασίζετε. Μη φαντάζεστε. Μην υπολογίζετε. Δεν το ξέρει κανένας το αύριο. Δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει τι θα του συμβεί. Τι θα συμβεί. Μόνο ο Θεός τα ξέρει. Γι' αυτό ιδιαίτερα εμείς οι χριστιανοί που δεχθήκαμε τον Ιησούν Χριστόν σαν σωτήρα μας, σαν Κύριό μας και Θεό μας. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο πατέρας μας να μας δώσει εξουσία, να είμαστε τέκνα Θεού. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν πατέρα, αγαθό, όπου όπως ο κάθε καλός άνθρωπος πατέρας φροντίζει κατά πάντα τα παιδιά του, τα προστατεύει κατά πάντα τα παιδιά του και φροντίζει για την πρόοδο του και την προκοπή τους, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε παιδιά Θεού και έχουμε πατέρα μας τον ουράνιο Θεό, δεν πρέπει να πάμε σε Αυτόν με πίστη και με βεβαιότητα ότι Αυτός φροντίζει να μην υπάρχουν ελλείψεις στη ζωή μας. Φροντίζει να μην κινδυνεύουμε από τίποτα. Και τέλος φροντίζει για την προκοπή μας, για την πρόοδό μας, για την αύξησή μας. Και πώς θα πάμε. Όπως ακριβώς μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού. Και είναι γραμμένο από τον Απόστολο Παύλο προς την Εκκλησία των Φιλιππισίων. Έχετε πράγματα που σας φέρνουν σε αγωνία, σε σκέψη. Πώς να τα αντιμετωπίσετε και πώς να τα λύσετε και τι να κάνετε. Ζητήματα προσωπικά, Ζητήματα οικογενειακά, ζητήματα επαγγελματικά, ζητήματα εκκλησιαστικά, ζητήματα κοινωνικά προσωπικά σας, συγγενικά. Οποιαδήποτε ζητήματα, κάθε ζήτημα, προτρέπει ο Θεός, μην το σκέφτεσαι πολύ και κουράζεις το μυαλό σου και βγάζεις αποφάσεις που θα σε φέρουν σε αδιέξοδο, αλλά μπε μέσα στο ταμείο σου, κλείδωσε την πόρτα, κλείσε τηλέφωνα να μην σε ενοχλεί κανεί, γονάτισε εν το κρυπτό, εκεί που δεν σε βλέπει κανεί, εν το όνομα του Ιησού Χριστού, μπροστά στον πατέρα σου, ο οποίο σε περιμένει να σου αποκαλυφθεί γιατί ο πατέρας ο ουράνιος αποκαλύπτεται στο παιδί του, στον άνθρωπο είναι το κρυπτό μόνο. Και εκεί είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, όπου δίπλα σου γονατιστός μαζί σου, θα είναι και ο μεσίτης σου, ο Ιησούς Χριστός, ο φίλος σου, ο Κύριος σου και ο Θεός σου, ο οποίος θα προσεύχεται για σένα. Εκεί λοιπόν όταν θα βρίσκεσαι στην απόλυτη παρουσία του Θεού, πρώτα πρώτα τακτοποίηση της σχέσης σου με το Θεό, εξομολογήσου όλες σου τις αμαρτίες, ζήτησε συγχώρεση από το Θεό, ζήτησε το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει από όλες σου τις αμαρτίες, προσπάθησε να θυμηθείς ποιος άνθρωπος έχει κάτι μαζί σου ή με ποιον άνθρωπον έχεις κάτι εσύ, ώστε συγχώρεσε, μακροθύμησε, προσευχήσου να τους ευλογήσει ο Θεός και τότε τακτοποιημένος ενώπιον του Θεού και με τον Θεό και με τους ανθρώπους, Τακτοποιήσου και με τον εαυτό σου, συγχώρεσε τον εαυτό σου. Μην έχει πίκρα και παράπονο και απελπισία και απογοήτευση από τον εαυτό σου. Είσαι παιδί Θεού. Και όταν όλα τακτοποιηθούν, κάθε σου ζήτημα φέρ τον μπροστά στο Θεό με τευχαριστία, με λεπτομέρεια. Μάλιστα, εγώ σαν άνθρωπο, συνιστώ πριν μπει να κάνει αυτή την όμορφη προσευχή στο Θεό για να το αποκαλύψεις το ζήτημά σου. Γράψε και όλα τι θέλεις να του πεις για να τα θυμιστείς όλα μην τα ξεχάσεις. Και φέρε τα ζητήματά σου, το ζήτημά σου ή τα ζητήματά σου στο Θεό με ευχαριστία. Γιατί βρήκε χάρη και μπορείς και στέκεσαι την ώρα που εσύ θέλεις, όποτε εσύ θέλεις. μπροστά στον Πατέρα στον Ουράνιο. Δίπλα στον Μεσίτη σου, τον Ιησού Χριστόν και μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαρίστησέ τον Γι' αυτό το, 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 έλεος και τη χάρη που κάνει στη ζωή σου για να σου δίνει την ευκαιρία όποτε θέλεις να τον πλησιάζεις, μα όποτε θέλεις. Ποιον άνθρωπο μπορείς να πλησιάσεις όποτε θέλεις. Τον παντοδύναμο Θεό όμως επί το λόγο του μπορείς να τον πλησιάσεις όποτε εσύ θέλεις. Ευχαρίστησέ τον, δόξασέ τον και ύστερα περίγραψέ του το ζήτημά σου, προσευχή σου, δεή σου και αφιέρωσέ το σε αυτόν. Πες του Κύριε δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, έχω μικρά δύναμη, αλλά όμως εμπιστεύουμε το λόγο σου. Ελπίζω σε σένα. Είναι γεγραμμένο. Ας μην ταράτεται η καρδιά σας εις τον Θεόν πιστεύετε και σε με πιστεύετε. Μην αφήνεις κανένα ζήτημα να ταράζει την καρδιά σου. Εμπιστεύσου τον πατέρα σου ότι σε φροντίζει σαν αγαθός Θεός και εμπιστεύσου τον Κύριό σου τον Ιησού Χριστό ότι θα σε σώσει και θα σε λυτρώσει και τότε θα δεις ένα βάρος να βγαίνει από πάνω σου καθώς λέει ο Λόγος του Θεού απορρίψαντες παν βάρος. Φύγει βάρος από πάνω σου. Για το αφήνει αυτό το ζήτημά σου, αυτή τη μέρημνά σου, στα πόδια του Θεού. Και τότε θα το λύσει ο Θεό, όχι. Αλλά θα κάνει κάτι πολύ καλύτερο. Θα αρχίσει την επέμβαση της μεγάλης ενέργειας, των μεγάλων ενεργειών, προς λύση και τακτοποίηση των προβλημάτων σου. Και η αρχή είναι αυτή. Και τότε η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νου, κάθε λογική ανθρώπινη, θα κάνει αυτό που χρειάζεται πρώτα πρώτα να γίνει στη ζωή σου. Θα διαφυλάξει την καρδιά σου από σκέψεις, λογισμούς, φόβους, αγωνίες, ανησυχίες, ταραχές. Θα φυλάξει την καρδιά σου, θα την ελευθερώσει. Και δεύτερον, τα διανοήματά σου πάλι από σκέψεις, αγωνίες, φόβους, λογισμούς. Θα διαφυλάξει, θα σε ελευθερώσει διά του Ιησού Χριστού. Και έτσι όταν θα βγεις από την προσευχή αυτή, από το ταμείο σου, θα είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Θα έχεις αφήσει τα βάρη σου, θα έχει ελευθερώσει ο Θεός την καρδιά σου, θα έχει ελευθερώσει ο Θεός τους διαλογισμούς σου, τα διανοήματά σου και δεν θα πια αγωνίζεσαι και θα φοβάσαι τι πρέπει να κάνεις αλλά θα ξέρεις ότι πια το ζήτημά σου, το θέμα σου το πήρε στα χέρια του ο Θεός και τότε ο Θεός αρχίζει να εργάζεται και συνεχίζει πάμε αν θέλετε μαζί στην Θεσσαλονική στην πρώτη, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο να διαβάσουμε τι θα κάνει λοιπόν ο Θεός της ειρήνης, γιατί αυτό που κατάφερες, με τον τρόπο αυτό υποτεσόμενος και υπακούντας στο Λόγο του Θεού, είναι να φύγει ταραχή τα και να έρθει η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης να εργάζεται. Η ειρήνη του Θεού λοιπόν θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας και ο Θεός της ειρήνης θα αρχίσει να εργάζεται. Αυτός δε, λέει η Γραφή ο Θεός της ειρήνης, ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως, τώρα μπορεί να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας, η ψυχή σας και το σώμα σας αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τώρα πια ο Θεός της ειρήνης έχει τη δυνατότητα επειδή καθάρισε και ελευθερώθηκε η καρδιά σου και τα διανοήματά σου από φόβους, αγωνίες, ταραχές, σκέψεις, φαντασίες μπορεί τώρα να σε αγιάσει και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα ώστε να είσαι άμεμπτος όταν θα έρθει ο Θεός να ενεργήσει στη ζωή σου και στη συνέχεια αν πάμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους 2 Γάμα κεφάλαιο και 20 εδάφιο διαβάζω ο δε Θεός της ειρήνης ώστις ανεβίβασε εκ των νεκρών τον μεγαπημένα των προβάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ήθε να σας κάμει τελείου, εις πανέργων αγαθών για να εκτελείτε το θέλημα αυτού ενεργών εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια λοιπόν και πάλι ο Θεός της ειρήνης γιατί η ειρήνη του Θεού καθάρισε την καρδιά σου και τα διανοήματά σου, ο Θεός της ειρήνης θα σε κάμει, θα μας κάμει, θα κάνει τους ανθρώπους που ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τελείους εις έργο αγαθών, για να εκτελούμε το θέλημα αυτού. Θα μας τελειοποιήσει, ώστε να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα αυτού, σε κάθε έργο αγαθό που φέρνει μπροστά μας, καθώς αυτό θα ενεργεί μέσα μας, το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Θεός θα ενεργεί μέσα μας το ευάρεστον δια του Ιησού Χριστού και ταυτόχρονα εμάς που ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή που δεν θέλουμε πλέον να περπατάμε εν φαντασία, αλλά με οδηγία και διοίκηση Πνεύματος Αγίου, εμάς λοιπόν ο Θεός θα μας τελειοποιήσει για να μπορούμε να εκτελούμε πάνεργων αγαθών, κάτω θέλημα αυτού. Και έτσι δεν θα περπατάμε εν φαντασία, αλλά θα περπατάμε με οδηγία Πνεύματος Αγίου μέσα στο φόβο του Θεού, ο δε Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Θα εκτελούμε λοιπόν πια, το ξαναλέω, με τέλειο τρόπο κάθε έργο αγαθών που ο Θεός θα μας αποκαλύπτει ενεργών μέσα μας το θέλημα αυτού το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Και τέλος, ύστερα από όλα αυτά, λέει η Γραφή, ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σα. Τώρα πια ο διάβολος δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να εμποδίσει το περπάτημά σου, γιατί δεν είναι περπάτημα αδυναμίας που εξαρτάται από τη δική σου την απόφαση, τη σκέψη, τη θέληση, την επιθυμία ή ακόμη και την αρέσκεια, αλλά θα είναι ένα περπάτημα το οποίο θα είναι με οδηγία Πνεύματος Αγίου, μέσα στο φόβο του Θεού, καθώς ο Θεός θα ενεργεί μέσα σου το θέλημά Του και θα σου δίνει και την ικανότητα να είσαι τέλειος στο να πράττεις πανέργων αγαθών το θέλημα αυτού και ταυτόχρονα ο Θεός θα επιτιμεί το διάβολο θα συντρίβει το διάβολο, το σατανά υπό τους πόδα σου ώστε να μην υπάρχει στο περπάτημά σου κανένα εμπόδιο γιατί το περπάτημά σου πια δεν είναι με τη φαντασία την ανθρώπινη αλλά με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου με την καθοδήγηση του Ιησού Χριστού με μέσα στο θέλημα του Θεού Πατρός και στην προστασία του Θεού Πατρός για τον κάθε έναν άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες πόσο σημαντικό είναι το ερώτημα που έφερε μπροστά μας ο αγαπητός Αντώνης από την Αθήνα για το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού μας λέγει βεβαίω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέξουμε βεβαίω ο άνθρωπος περιπατεί εμφαντασία κάθε άνθρωπος λοιπόν όσο και να σκέφτεται και όσο και να προβληματίζεται περπατάει εν φαντασία. Δηλαδή όχι μέσα στην πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον αλλά μέσα στη φαντασία που υπολογίζει για το μέλλον του. Άλλο λοιπόν είναι τι υπολογίζω και προβλέπω εγώ για το μέλλον μου περπατώντας με τη δική μου επιθυμία, με τη δική μου σκέψη, με τη δική μου δύναμη και με τη δική μου ε, οδηγία του νου μου σε ένα μέλλον αβέβαιον και άγνωστο και άλλο περπατάω με οδηγία Πνεύματος Αγίου, με καθοδήγηση δια του Ιησού Χριστού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου καθώς ο Θεός θα βάζει μέσα μου με τη δική του ενέργεια το θέλημά του, θα το βάζει, θα το ζωγραφίζει στην καρδιά μου, μέσα μου, το δικό του θέλημα και ταυτόχρονα επειδή με αγιάζει και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, θα με καθιστά τέλειο στην εκτέλεση παντός έργου αγαθού, βεβαίως κατά το δικό του θέλημα. Και σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος που δεν περπατάει φαντασία, έχει όχι μόνο την οδηγία και την καθοδήγηση, την οδηγία του Θεού και την καθοδήγηση του Θεού, αλλά έχει και την προστασία καθώς θα συντρίβει πια, αναλαμβάνει την ευθύνη δηλαδή, ο Χριστός το περπατημά σου. Θα συντρίβει ο Θεός της ειρήνης τον διάβολο κάτω από τα πόδια σου για να μην υπάρχει πλέον αντίσταση αλλά και ταλαιπωρία. Μακάρι αγαπητοί μου φίλοι και φίλες να βάλει ο Θεός στην καρδιά μας αυτό το θέλημά Του δηλαδή να εξητούμε από το Θεό το θέλημά Του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου με τη Χάρη του Χριστού για να περπατάμε ακριβώς ακριβώς το θέλημά Του όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί ιδίως τον έσχατο αυτό καιρό που οι μέρες είναι πονηρές. Και όλα αυτά ξεκινούν όπως είπαμε όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι δεν ξέρει, δεν μπορεί, δεν γνωρίζει και αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από τον πατέρα του τον ουράνιο επί το λόγο του Κυρίου μέσα στο ταμείο του μέσα εκεί όπου εν το κρυπτό αποκαλύπτεται ο πατέρας του ουράνιος και του ανταποδίδει εν το φονερό. Εδώ όμω αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, θα είμαστε μαζί Θεού θέλοντος στην άλλη εκπομπή, στην επόμενη εκπομπή, την άλλη τρίτη. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κύριου ημών και σας υπενθυμίζουμε να μας στέλνετε χωρίς ενδιασμό τις απορίες σας αλλά ακόμη και τις αντιρρήσεις σας σε ό,τι λέμε και εμεί με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάσουμε οτιδήποτε εσείς μας στέλνετε. Ο Θεός μαζί σας.